εξέλιξη με τον Μάριο Παπαγεωργίου. Από ό,τι διαπιστώθηκε δυστυχώς... Το κρανίο που είχε εντοπιστεί κοντά στα Δερβενοχώρια δεν φαίνεται να ανήκει στο Μάριο Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε απαχθεί, να θυμίσουμε, και δολοφονηθεί τον Αύγουστο του 12 σε ηλικία μόλις 26 χρόνων. Δεν είχε βρεθεί ποτέ το πτώμα, έτσι, αλλά υπήρχε μία μαρτυρία ενός φυλακισμένου, ο οποίος έλεγε ότι... Που έδειχνε το σημείο αυτό κοντά στα Δερβενοχώρια. Θα βρείτε το κρανίο και μέλη του σώματός του. Οι οπές λοιπόν που βρέθηκαν στο κρανίο, καταρχήν οι ειδικοί θεωρούν ότι το κρανίο ανήκει σε άντρα 40 έως 50 ετών. Ναι. Οι δε οπές που βρέθηκαν δεν προέρχονται από σφαίρα, αλλά από χειρουργική επέμβαση που είχε προηγηθεί. Μάλιστα. Τώρα, οι οριστικές απαντήσεις βέβαια για την ταυτότητα του ατόμου στο οποίο ανήκε το κρανίο θα δοθούν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας μέσω εξέτασης DNA και τα αποτελέσματα του DNA θα δείξουν με ποια υπόθεση σχετίζεται το μακάβριο αυτό έβριμα. Μάλιστα. Άρα να πούμε ότι έγινε το τεστ DNA και διαπιστώθηκε ότι δεν ανήκει το κρανίο το συγκεκριμένο στον Μάριο Παπαγεωργίου. Να πω από τις πληροφορίες που έχουμε ότι η μητέρα ξέσπασε για μία ακόμα φορά σε κλάματα, γιατί όπως έχει πει αυτή η μανούλα, θέλει τουλάχιστον να βρει το παιδί της, κάτι από το παιδί, για να μπορέσει της, να το θάψει, μπορεί να πάει να το κλάψει στο μνήμα. Είναι πραγματικά υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Είναι μία από τις υποθέσεις, αλλά θεωρώ τα τελευταία χρόνια είναι συγκλονιστική. Δεν σας κρύβω ότι αυτή τη μάνα την έχω δει επανειλημμένα έξω από τα δικαστήρια. Καθό χρόνο δικάζονται και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση αυτή. Είναι πολύ άσχημο, όπως και του Άλεξ η υπόθεση, να μην έχεις βρει κάτι από το παιδί σου, να στήσεις ένα εκκλησάκι, να κάνεις ένα μνήμα, να λες ότι είναι εδώ κάτι από το παιδί μου. Τίποτα άλλο. Αυτές οι μανούλες θα κλαίνε πάντα, όπως και στη συγκεκριμένη υπόθεση των Τεμπών, διότι κάποιοι εξαλειώθηκαν, κάποιοι δεν βρέθηκαν και δυστυχώς δεν θα υπάρχει ένα μνήμα για να κλαίει η μάνα, να κλαίει ο συγγενής. Είναι πάρα πολύ άδικο αυτό για τις μάνες που μένουν πίσω. Μάλιστα. Πάρα πολύ άδικο. Θέλω να μου, κουράγιο στην μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου. Κουράγιο, τι άλλο να πεις. Τόσα χρόνια κουράγιο κάνει η γυναίκα και δυστυχώς ζει με αυτό τον πόνο. Με αυτό τον πόνο, τον τελείωτο. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Δημητριάδου. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Πάνω απ' όλα όμως όλους εσάς για την αγάπη που μας δείχνετε καθημερινά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Θα συνεχίζουμε να είμαστε το ίδιο μαχητικοί. Προσπαθούν κάποιοι να μας κλείσουν το στόμα. Δεν θα τα καταφέρουν. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Όσο έχουμε τη δύναμη τη δική σας, θα συνεχίσουμε να τα βγάζουμε όλα στη φόρα. Η φωνή σας θα ακούγεται. Η φωνή σας θα ακούγεται. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ο Θεός μαζί μας, ο Θεός μαζί σας, ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω η Ορθοδοξία. Καλό βράδυ σε όλους.